Για τον αγώνα που δίνεται ώστε να κρατηθεί ζωντανό το νοσοκομείο Ρεθύμνου, μίλησε στην κάμερα της Κρήτη TV ο νέος διοικητής Νίκος Μαλλιαρός, ο οποίος ζήτησε από το Υπουργείο τον άμεσο χαρακτηρισμό του σε άγωνο κατηγορίας Α, με στόχο να δοθούν σημαντικά κίνητρα στους γιατρούς. Πρότεινα μια λύση στο Υπουργείο, το οποίο να τη χρησιμοποιήσει όχι μόνο για μας, να τη χρησιμοποιήσει και ενδεχομένως όπου αλλού υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή να μας χαρακτηρίσει τύπου Α, είμαστε τώρα τύπου Β. Να έχουμε κάποια, σαν τύπου Β, υπάρχουν κάποια μικρά κίνητρα. Αλλά τύπου Α να χαρακτηρίσει εμάς, τη Σπάρτη, τη Δράμα, όπου υπάρχει θέμα. Όσο στελεχώνονται οι κλινικές, ένα άλλο που προσφέρουν είναι η εξέλιξη του γιατρού. Οι γιατροί μετράνε πολλά πράγματα. Το οικονομικό που όντως είναι κρίσιμο. Οι γιατροί, ειδικά μικρής ηλικίας, κοιτάζουν πάρα πολύ για την εξέλιξή τους. Οπότε, μαζεύοντας εδώ ιατρικό προσωπικό υψηλού επίπεδου, το ένα θα φέρει το άλλο. Έχουμε εδώ τέτοιες κλινικές. Εμείς εφημερεύουμε κάθε μέρα, είμαστε μόνοι μας, το φορτίο μας είναι τεράστιο. Έχουμε οργανόγραμμα για πολύ μικρότερο φορτίο. Αναφερόμενος στις πάσχουσες κλινικές του νοσοκομείου, δήλωσε αισιόδοξο σχετικά με τα βήματα που οφείλουν να γίνουν. Ενώ για την παιδίατρο που εφημερεύει στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Ενηλίκων, τόνισε πως αποτελεί απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου. Τα επείγοντα, η ορθοπαιδική και η παθολογική κλινική, είναι οι κλινικές κρίσιμες, οι πολύ κρίσιμες για μας, που απευθυνόμαστε και στον επισκέπτη κλπ. Οι οποίες έχουν κάποια θέματα. Πιστεύω ότι εν καιρό. Και αν όλα πάνε καλά, θα διορθωθούν όλα αυτά, θα ομαλοποιηθούν. Εάν λειτουργήσει όλα αυτά που είπαμε πριν. Το Επιστημονικό Συμβούλιο λοιπόν για την παιδίατρο λέει ότι μπορεί να κάνει να εξυπηρετήσει όλες τις κατηγορίες επειγόντων, εννοεί παθολογικά και παιδίατρο. Οπότε εφόσον το εγκρίνει το Επιστημονικό Συμβούλιο, άμα θέλετε, σας έχω και το έγγραφο. Ο κύριος Μαλλιαρός ευχαρίστησε σύσσωμο το υγειονομικό προσωπικό για την υπερπροσπάθεια που καταβάλει, κάνοντας αναφορά και στο περιστατικό με την πρόσκληση ηλικιωμένου παθολόγου για κάλυψη εφημεριών, επισημένοντας ότι η συμβολή ιδιωτών στο νοσοκομείο έχει πολλαπλά ωφέλη. Είχαμε μία λίστα με τους ενεργούς παθολόγους ιδιώτες της πόλεως. Και τους καλέσαμε, είχαμε όνομα και τηλέφωνο σταθερό. Τους καλέσαμε όλους με τη σειρά που ήταν και στη λίστα. Το ότι πόσο ετών ήταν ο καθένας δεν μας έγραψε στη λίστα. Ο συγκεκριμένος κύριος είπε ευχαριστώ πολύ, μακάρι να μπορούσα να έρθω, μακάρι, προς τιμήν του κιόλας, αλλά δεν μπορώ λόγω ηλικίας. Δύο από τη λίστα αυτή γιατροί, οι οποίοι ήταν σε παραγωγική ηλικία, η οποία μου απαντήσανε ότι κύριε διοικητά, εγώ είμαι εκτός νοσοκομιακού περιβάλλοντος πάρα πολλά χρόνια και δεν δύναμε. Άρα το σύστημα αυτό σε κρατάει σε επαφή και εσύ είσαι έτοιμος για έκτακτες καταστάσεις, όπως έγινε τότε με τον κορονοϊό. Ταυτόχρονα αποκάλυψε στο φακό πως ο έως τώρα αδρανής μαγνητικός τομογράφος σύντομα θα λειτουργήσει δίνοντας μια ανάσα στο ίδρυμα. Ένας πρώτος μας στόχος τώρα είναι να λειτουργήσει ο μαγνητικός. Είμαστε πολύ κοντά. Έχουμε προχωρήσει τη διαδικασία, γιατί το δημόσιο είναι όλο διαδικασίες. Η διαδικασία έχει προχωρήσει και είμαστε έτοιμοι να συμφωνήσουμε με ένα ιδιώτη να μας κάνει τις γωματεύσεις.